Ο φιλόσοφος, ο δάσκαλος, ο αγωνιστής Θεόφιλος Καΐρης είναι μια κορυφαία μορφή του εθνικο-απελευθερωτικού κινήματος, καθώς και του κινήματος του ελληνικού διαφωτισμού. Σφράγισε την εποχή του με την έντονη προσωπικότητά του, την έντονη δράση του, την αδιάλακτη συνείδησή του και την ενάρετη ζωή του. Συμμετείχε ενεργά στον απελευθερωτικό αγώνα των Ελλήνων, αλλά και πρωτοστάτησε συγχρόνως και στην παγίωση των φιλελεύθερων θεσμών στο νεοσύστατο κράτος. Γεννήθηκε τον Οκτώβριο, 19 Οκτωβρίου του 1784 στην Άνδρο. Ήταν ένα από τα 8 παιδιά του πρόκριτου Νικόλαου Καΐρη. Το βαπτιστικό του όνομα ήταν Τομάζος και το είχε πάρει από τον παππού του Τομάζο Μπάλιο από την πλευρά της μητέρας του. Μάλιστα, ο πρώτος κτήτορας του σπιτιού του πατρικού στη χώρα, που είναι κάτω από τον Άγιο Γεώργιο, αναφέρεται ο Τομάζος Μπάλιος με ένα συμφωνητικό του 1708 με το οποίο αγοράζει το σπίτι από τη μονή της Παναχράντου. Αφού έλαβε μια στοιχειώδη εκπαίδευση στην Άνδρο, σε ηλικία 8 ετών πήγε στις Κηδονίες κοντά στον θείο του τον Σοφρόνιο τον Καμπανάκη, ο οποίος ήταν θείος του από την πλευρά της μητέρας του. Η μητέρα του ήταν γένος Καμπανάκη. Εκεί σπούδασε μαθηματικά, φυσική και χημεία. Στη συνέχεια, το 1802, σε ηλικία 18 ετών, αφού χειροτονήθηκε διάκονος, μάλιστα υπάρχει και μία ιστορία ότι επέλεξε να χειροτονηθεί σε εκείνη την ηλικία διάκονος, γιατί ήθελε να αποφύγει ένα προξενιό που του έκανε η οικογένειά του με μια κόρη πλουσίας οικογένειας. Αποφάσισε λοιπόν να χειροτονηθεί διάκονος, πήγε στην Πίζα και εκεί για 2 χρόνια σπούδασε μαθηματικά, φυσική, χημεία και βιολογία και αστρονομία. Και μετά από 2 ή 3 χρόνια, δεν είναι ακριβώς ξεκάθαρο το διάστημα που έμεινε στην Πίζα, μετέβη στο Παρίσι, όπου εκεί σπούδασε κυρίως φιλοσοφία. Η περίοδος αυτή των σπουδών του, τόσο στην Ιταλία όσο και στην Γαλλία, είναι η σημαντικότερη φάση της πνευματικής προόδου του Καΐρη. Στο Παρίσι ήρθε σε επαφή με τα σπουδαιότερα φιλοσοφικά ρεύματα της εποχής, γνώρισε σημαντικές προσωπικότητες των γραμμάτων, μεταξύ των οποίων και τον Αδαμάντιο Κοραή, με τον οποίο συνδέθηκε και στη συνέχεια είχε και μια αρκετά πυκνή αλληλογραφία. Επίσης συνδέθηκε με δεσμούς φιλίας με τον εκδότη και μεγάλο φιλέλληνα, τον Φερμέντιντο, ο οποίος του έστειλε και πολλές εκδόσεις του για το ορφανοτροφείο. Το 1811 πήγε στη Σμύρνη για ένα μικρό χρονικό διάστημα προκειμένου να διδάξει, αλλά το 1812 μεταφέρθηκε στις Κηδονίες μετά από συνεχείς προσκλήσεις των Κηδονιατών, όπου εκεί έζησε μέχρι το 1821 και δίδαξε κυρίως φυσικές επιστήμες. Λένε μάλιστα ότι χάρη της διδασκαλίας του Θεόφιλου αλλά και του δασκάλου του Γρηγόριου του Σαράφη, η Ακαδημία των Κηδονιών απέκτησε την περίφημη φήμη της. Στις Κηδονίες είχε πάρει κοντά του και την αδελφή του Ευανθία, 15 χρόνια μικρότερη από εκείνον, και τον Απρίλιο του 1821, λίγο ακριβώς πριν την ολοκληρωτική καταστροφή των Κηδονιών από τους Τούρκους, έφυγε και ήρθε στην Άνδρο.
στην Άνδρο στις 10 Μαΐου του 1821, μοιημένος ήδη και στην φιλική εταιρεία από τον παπά, κήρυξε την επανάσταση μετά την δοξολογία στο προάβλιο του Αγίου Γεωργίου, που είναι ακριβώς πάνω από το πατρικό σπίτι, προτεύοντας τους ανδριώτες να επαναστατήσουν, να συγκεντρώσουν χρήματα και να στείλουν πλοία για να φυλάξουν τα στενά του Καφηρέα, δεδομένου ότι του είχαν ένα βασικό ορμητήριο στον Καφηρέα, και μάλιστα η Ευανθία σε επιστολές που στέλνει προς τον Θεόφιλο του περιγράφει τις επιδρομές των τουρκικών πλοίων σε διάφορες χρονικές στιγμές εκείνα τα χρόνια. Μετά την Επανάσταση έφυγε από την Άνδρο, πήγε στην Ίδρα, στην Αίγινα, στο Ναύπλιο, όπου είχε στενή επαφή με την πολιτική ηγεσία του αγώνα, και τον Μάρτιο του 1822 συμμετείχε στην εκστρατεία του Ολύμπου, κατά την οποία και τραυματίστηκε σοβαρά με ένα τραύμα τον οποίο τον ταλαιπώρησε σε όλη του τη ζωή. Για την εκστρατεία αυτή έχει κρατήσει και το ημερολόγιο, για το οποίο γίνεται αυτή εδώ η παρουσίαση, που το πρωτότυπο, το χειρόγραφο, βρίσκεται στην έκθεση της Καϊρίου Βιβλιοθήκης Θεόφιλος Καϊρής, και για πρώτη φορά εκτίθεται, βγαίνει από το αρχείο μας και εκτίθεται στο κοινό. Επίσης, με τις επιστολές του και τους πύρινους φωτισμένους λόγους του, που είναι δείγματα υψηλής ρητορικής δυνότητας, ήταν πάρα πολύ καλός ρήτορας, που δείχνουν τον φλογερό πατριωτισμό του και την χωρίς όρια αγάπη του για την ελευθερία, προσπάθησε να ανυψώσει το φρόνημα των Ελλήνων και παράλληλα να τους υποδείξει ότι ο μόνος δρόμος για την πραγματική ελευθερία, για την ανάταση και την ανάσταση του γένους, είναι μόνο η εκπαίδευση. Είναι κάτι το οποίο πίστευε και ο Αδαμάντιος Κοραής, και είναι αυτό που του υπέδειξε στην επιστολή που του είχε στείλει το 1815, στην οποία του γράφει ότι αφού τον προτρέπει να συνεργαστεί με τον Κούμα και τον Βάμβα, και με λέει ότι να ξεπλύνει το έθνος από το βόρβορο της απεδευσιάς, και ότι όταν τα κάνεις όλα αυτά, όταν φτάσει το τέλος της ζωής σου, δεν θα φοβηθείς να πεις ότι θάνατε δεν σε φοβούμαι, γιατί αφιέρωσα την ζωή μου για το καλό της πατρίδας. Επίσης είναι γνωστός και ο λόγος του που έβγαλε στα ψαρά το Μάιο του 1824, με το οποίο προσπάθησε να συμφιλιώσει τους αγωνιστές και τους πολιτικούς, γιατί πάντα υπήρχαν όλα αυτά τα γεγονότα, και να τους ενώσει για να μπορέσουν να αγωνιστούν για τη σωτηρία της πατρίδος. Και επίσης είναι σημαντικός και ο λόγος που εκφώνησε στο Μνημόσυνο του Βύρωνα. Πολύ σημαντική, εξαιρετική σημασίας είναι η συμμετοχή του στις εθνοσυνελεύσεις. Πήρε μέρος σε όλες τις πρώτες εθνοσυνελεύσεις των μεταπεναστατικών χρόνων ως πληρεξούσιος παραστάτης της Άνδρου και σαν μέλος του βουλευτικού. Και με αυτόν τον τρόπο πρωτοστάτησε στην θέσπιση των αρχών μιας ευνομούμενης πολιτείας και στην επαγίωση των φιλελεύθερων θεσμών στο νεοσύστατο κράτος, το οποίο τότε προσπαθούσε να σταθεί στα πόδια του, όντας και ο ίδιος υποστηρικτής των δημοκρατικών αντιλήψεων και όλων των φιλελεύθερων πολιτικών ιδεών. Η τελευταία του εμφάνιση σαν πολιτικού άνδρα ήταν στην Αίγινα στις 12 Ιανουαρίου του 1828, όπου του ανετέθη να προσφωνήσει τον Καποδίστρια. Και εκεί, με μια χυμαρόδη προσφώνηση, την οποία δεν την είχε προετοιμάσει,
εκείνη την ώρα την έλεγε, έδειξε τη βαθιά του πίστη για άλλη μία φορά στο δημοκρατικό θεμελιωμένο δημόσιο βίο και στις τρεις βασικές έννοιες της πολιτείας που είναι το Σύνταγμα, η ελευθερία και η δικαιοσύνη. Και παρά το γεγονός ότι λένε ότι ο Καΐρης ήταν αντικαποδιστριακός, χωρίς να έχει εκτεθεί ποτέ επισήμως, παρόλα αυτά ο Καποδίστριας τον στήριξε όταν ο Καΐρης προσπαθούσε να συγκεντρώσει χρήματα για το ορφανοτροφείο, στέλνοντας ένα έγγραφο σε όλους τους προκρήτους των νησιών και προτρέποντας να ενισχύσουν οικονομικά το ορφανοτροφείο. Μετά το τέλος της Επανάστασης, όντας κυρίως δάσκαλος, γιατί ο Θεόφιλος ήταν δάσκαλος από τη φύση του και έχοντας πάντα μέσα του την πίστη ότι, όπως είπαμε, η πραγματική απελευθέρωση έρχεται με την παιδεία και την μόρφωση, έθεσε σαν σκοπό της ζωής του να ανυψώσει το μορφωτικό επίπεδο του λαού, να του μεταδώσει τα αγαθά της σύγχρονης επιστήμης και φιλοσοφίας και έτσι να αποτινάξει την άρκη της δουλείας, όπως έλεγε. Και μάλιστα, προκειμένου να κάνει αυτό το έργο, το ορφανοτροφείο, αρνήθηκε και το διορισμό του σαν καθηγητής της φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο, γιατί είχε σαν μοναδικό σκοπό της ζωής του να κάνει και να διδάξει στο ορφανοτροφείο. Ξεκίνησε πολύχρονες περιοδίες από το 1827 μέχρι το 1835, στην αρχή στα ελληνικά νησιά και στη συνέχεια στις ελληνικές αποικίες της Ευρώπης, όπου γνώρισε και σημαντικές προσωπικότητες εκείνης της εποχής και με αυτόν τον τρόπο συγκέντρωσε χρήματα για το κτίσιμο του ορφανοτροφείου. Τα χρήματα όμως αυτά δεν ήταν αρκετά και έτσι αναγκάστηκε να καταφύγει στην περιουσία του αδερφού του, του Δημήτριου, που είναι και προπάπους μου, και ο οποίος στάθηκε πάντα δίπλα του μέχρι το τέλος της ζωής του και τον βοήθησε όχι μόνο οικονομικά αλλά και ηθικά. Το ορφανοτροφείο λειτουργήσε τελικά το 1836, 6 Ιανουαρίου, και σύντομα η φήμη του ξεπέρασε τα στενά σύνορα της Άνδρου. Στην αρχή είχε γίνει απλά για την περίθαλψη και την εκπαίδευση των ορφανών του αγώνα. Τα ορφανά του αγώνα ήταν 100, είναι όλα καταγεγραμμένα τα ονόματά τους με ημερομηνίες γέννησης, χρόνια φίτησης και λοιπά. Αλλά εκτός από τους εσωτερικούς μαθητές, υπήρχαν και πάρα πολλοί εξωτερικοί μαθητές από όλη την Ελλάδα και τα γειτονικά κράτη και όλων των ηλικιών, οι οποίοι ερχόταν στην Άνδρο για να ακούσουν τον Καΐρη να διδάσκει πίστη στον ανθρώπινο λόγο, την ελευθερία της σκέψης, να καλλιεργεί τις ιδέες του διαφωτισμού και βεβαίως του φιλελευθερισμού. Και κατά καιρούς το σχολείο έφτασε να έχει μέχρι 500 εξωτερικούς μαθητές και παιδιά από επιφανείς ελληνικές οικογένειες είχαν έρθει να φοιτήσουν κοντά στον Καΐρη, όπως ήταν ο Συγκρός, ο οποίος έχει γράψει και στα απομνημονεύματά του και έχει μιλήσει για το ορφανοτροφείο και τον Θεόφιλο, ο Δηληγιάννης και πολλές ακόμα άλλες προσωπικότητες. Δυστυχώς όμως η τύχη του Θεόφιλου Καΐρη και η έκβαση του πνευματικού του και του κοινωνικού του έργου και του οράματος είχαν προδιαγραφεί ήδη από τη στιγμή που ήρθε αντιμέτωπος και με το εκκλησιαστικό και με το πολιτικό κατεστημένο και κυρίως βεβαίως με την έναρξη της διδασκαλίας του για τη θεοσέβεια. Η θεοσέβεια συνοψίζονταν στη βασική αρχή θεών σέβου και στην αποδοχή της ύπαρξης του Θεού ως λογικής αναγκαιότητας.
Ο Καΐρης, σαφώς επηρεασμένος από τον γαλλικό διαφωτισμό και από τους Βρετανούς φιλοσόφους και από Γερμανούς φιλοσόφους, αλλά χωρίς όμως να έχει αποκοπεί και πλήρως από τα νεανικά του βιώματα και την ορθόδοξη χριστιανική του παιδεία, γιατί μην ξεχνάμε ότι είχε καρεί μοναχός και μετά είχε χειροτονηθεί ιερέας. Πίστευε λοιπόν ότι η σχέση μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού είναι μοναδική και προσωπική και δεν χρειάζεται για να επιτευχθεί να υπάρξει μεσολάβηση κανενός άλλου παράγοντα. Ψήθυροι άρχισαν να κυκλοφορούν ότι κάτι γίνεται στο ορφανοτροφείο, κάτι διδάσκεται έξω από τα διδάγματα της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Και το 1839 ξεκινούν πολύχρονες διώξεις και από την Εκκλησία και από την Πολιτεία και από μία μερίδα του τύπου, με πρώτη την Αθηναϊκή Εφημερίδα Αιών, με την κατηγορία ότι δεν δεχόταν τα ουσιώδη χριστιανικά δόγματα και κατηχούσε τους μαθητές του σε μία άγνωστη θρησκεία. Βέβαια, ο Καΐρης διάλεξε τον δρόμο των διωγμών και των φυλακίσεων. Σαφώς δεν δέχτηκε να καταπατήσει συνείδησή του, αλλά αυτοί οι διωγμοί βεβαίως συμπαράστηραν και ολόκληρη την εκπαιδευτική και επιστημονική του προσπάθεια και ουσιαστικά τη σταμάτησαν. Οδηγήθηκε βία ενώπιον της Συνόδου το Οκτώβριο του 1839 και η καταδικαστική απόφαση με την οποία καθαιρέθηκε και αναθεματίστηκε η αίρεσή του, έτσι την αποκάλεσαν, είχε ημερομηνία 25 Οκτωβρίου του 1839. Με την καταδίκη αυτή κλείστηκε καταρχήν στο μοναστήρι του Ευαγγελισμού στη Σκιάθο κάτω από φοβερές συνθήκες, τις οποίες περιγράφει σε επιστολές που έχει στείλει προς την Ευανθία και προς τον αδελφό του Δημήτριο. Περιγράφει ότι ήταν σε ένα κελί στο οποίο δεν είχε φως, δεν είχε παράθυρο, είχε υγρασία και του έδινα το φαγητό κάτω από την πόρτα γιατί φοβόταν οι καλόγεροι μήπως μειανθούν, και στη συνέχεια, επειδή η υγεία του χειροτέρευσε πάρα πολύ, μεταφέρθηκε στο μοναστήρι του προφήτη Ηλία στη Σαντορίνη, που εκεί θεωρήθηκαν ότι οι συνθήκες ήταν λίγο καλύτερες. Παρέμεινε εκεί 2 χρόνια στο μοναστήρι της Σαντορίνης και όλα αυτά τα χρόνια ο αδελφός του προσπαθούσε να επιτύχει ή την απελευθέρωσή του ή να του επιτρέψουν να φύγει στο εξωτερικό. Τελικά, επειδή είχαν αρχίσει να υπάρχουν και πιέσεις από το εξωτερικό, με το βασιλικό διάταγμα του 1841, του επετράπει να φύγει από την Ελλάδα και να αναχωρήσει στο εξωτερικό. Η ιδέα αναχώρησή του αυτή έγινε το Μάρτιο του 1842. Μέσω Κωνσταντινούπολης, Μάλτας, βρέθηκε στη Μεσσαλία, όπου παρέμεινε για λίγο καιρό. Πήγε στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στο Μάντσεστερ και εκεί συνάντησε παλιούς φίλους και μαθητές, οι οποίοι πλέον είχαν γίνει σημαντικές προσωπικότητες στο εξωτερικό, και συνέχισε και εκεί να διδάσκει λίγο φιλοσοφία, αλλά σε πολύ μικρές ομάδες μαθητών. Το 1844, όταν ψηφίστηκε το Σύνταγμα που καθιέρωσε την ελευθερία της συνείδησης και ο Πρωθυπουργός ήταν ο Ιωάννης Κολέτης, ο οποίος ήταν φίλος του από την εποχή της Πίζας, γιατί ο Κολέτης είχε σπουδάσει ιατρική στην Πίζα και, όπως είπαμε, ο Θεόφιλος σπούδασε και βιολογία. Και εκείνος λοιπόν του εγγυήθηκε ότι δεν υπήρχε κανένα φόβος να γυρίσει στην Ελλάδα, και έτσι επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου γύρισε στην Άδρο και από την οποία δεν ξαναέφυγε ποτέ.
Εκεί συνέχισε να διδάσκει στο ορφανοτροφείο, αλλά βέβαια το ορφανοτροφείο εκείνης της εποχής δεν είχε καμία σχέση με το ορφανοτροφείο της περίοδου 36-39. Είχε πολύ λίγους μαθητές, κυρίως τα ορφανά που είχαν μείνει στην Άδρο, γιατί το διάστημα που ο Καΐρης ήταν στο εξωτερικό, τα ορφανά είχαν παραμείνει στο ορφανείο και διατρέφονταν κυρίως με έξοδα της οικογένειας, και τα εδίδασκε ο αδερφός του Θεόφιλου, ο Ιωάσαφ, ο οποίος και αυτός ήταν μοναχός. Γύρισε λοιπόν στην Άνδρο, αλλά είχαν αρχίσει πλέον οι σωματικές του δυνάμεις να τον εγκαταλείπουν, και βεβαίως υπήρχαν και πάρα πολλά οικονομικά προβλήματα. Το 1847 πεθαίνει ο Κολέτης, δεν ξέρω αν είναι συμπτωματικό ή υπάρχει κάποιος λόγος. Ξαναρχίζει πάλι η ιστορία και η ψήθυρη ότι πάλι διδάσκει αιρετικά πράγματα και εναντίον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, και εντείνονται αυτοί οι ψήθυροι, και οπότε στο τέλος τον οδηγούν σε δίκη στο πλημελιωδικείο της Σύρου μαζί με τους τρεις μαθητές του, τον Γλαυκοπίδη, τον Δεσποτόπουλο και τον Λουλούδη. Η δίκη γίνεται τον Δεκέμβριο του 52, κρατάει μόνο 2 μέρες, 21 και 22 Δεκεμβρίου, και κλεισμένων των θυρών, χωρίς ακροατήριο, γιατί ο εισαγγελέας, μετά από πρόταση του εισαγγελέα, γιατί υπήρχε ο φόβος ότι αν υπήρχε ακροατήριο θα δημιουργεί το σκάνδαλο. Μετά λοιπόν από 2 ημερών δίκη και από μια εξαιρετική αγόρευση του Σαρίπολου, ο οποίος είναι και ο θεμελιωτής του δημοσίου δικαίου στην Ελλάδα, που ήταν και φίλος του προσωπικός, παρόλα αυτά η απόφαση ήταν καταδικαστική. Καταδικάστηκε σε φυλάκιση 2 ετών. Και έτσι μεταφέρθηκε στην φυλακή της Σύρου, όπου εκεί και πέθανε τα ξημερώματα 9 προς 10 Ιανουαρίου του 1853. Μεταφέρθηκε μυστικά στα λαζαρέτα, στο λιμοκαθαρτήριο. Δεν έγινε κηδεία, χριστιανική κηδεία, και μάλιστα δεν επετράπηκε στον αδερφό του, τον Δημήτριο, να επιμεληθεί καν τα της κηδείας του. Στις 2 ή 3 Ιανουαρίου, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς την ημερομηνία, στέλνει επιστολή προς την αδελφή του Ευανθία, στην οποία εκφράζει την αισιοδοξία του ότι η ανέρεση στον Άριο Πάγο θα έχει θετικό αποτέλεσμα και θα απελευθερωθεί, και αυτή είναι και η τελευταία επιστολή που έχει γράψει ο Θεόφιλος Καΐρης πριν το θάνατό του. Μετά από 9 ημέρες από το θάνατό του, πράγματι η αναιρετική απόφαση του Αρίου Πάγου ήταν αθωτική, αθωώθηκε, και εκεί επίσης ο Σαρίπολος έχει μια εξαιρετική αγόρευση κάνει και αθωώνεται, αλλά πλέον είναι αργά. Ο Θεόφιλος όλη του τη ζωή θέλησε να κάνει την φιλοσοφία τρόπο ζωής, χωρίς βεβαίως να την αποκηρύξει και από την φύση της που είχε. Μέσα από τα συγγράμματα του φαίνεται το έργο του πόσο πολυσχηδές είναι. Τα συγγράμματα του γενικά διακρίνονται για την σαφήνεια και την σωστή έκθεση των θεμάτων, και πάντοτε ήταν συγγράμματα τα οποία γράφτηκαν για διδακτικούς σκοπούς και όχι τόσο πολύ για την πρόοδο της επιστήμης. Αλλά παρόλα αυτά πιστεύω
και πολλοί άλλοι που έχουν μελετήσει τα συγγράμματά του, ότι όταν ολοκληρωθεί η μελέτη τους, γιατί ακόμα το μόνο που έχει εκδοθεί είναι η φιλοσοφία και η γνωστική, η μελέτη λοιπόν σε βάθος θα δείξει ότι και το πόσο βαθύς επιστήμονας και γνώστης των θεμάτων ήταν ο Θεόφιλος. Όλα αυτά τα χειρόγραφα φυλάσσονται στο οικογενειακό μας αρχείο του Θεόφιλου Καΐρη και της Ευαθίας Καΐρη, το οποίο μετά το θάνατο του πατέρα μου Δημήτριου, που ήταν εγγονός του Θεόφιλου και του θείου μου του Νίκου, συνενώθηκαν και περίήλθαν σε μένα σαν τιμόνι απόγονο της οικογένειας. Είναι πολύ σημαντικά χειρόγραφα, είναι χειρόγραφα που αναφέρονται στην φυσική, στην γεωμετρία, στην ποσοτική, στην αστρονομία, στη φιλοσοφία, στην γνωστική. Επίσης υπάρχουν και συγγράμματα, σημειώσεις των μαθητών του, που είναι είτε αντίγραφα των έργων του Καΐρη ή και σημειώσεις που κρατούσαν κατά τη διάρκεια των παραδόσεων. Σημαντικό μέρος στο αρχείο και από πλευράς ιστορικής είναι και τα έγγραφα που αφορούν τα προεπαναστατικά και μεταεπαναστατικά χρόνια, τους διορισμούς του ως παραστάτη, όπως είπαμε και πριν, καθώς και μέσα στα οποία συγκαταλέγεται και το ημερολόγιο του Ολύμπου, καθώς επίσης και τα έγγραφα τα οποία αφορούν φωνοτροφείο. Επίσης στο αρχείο υπάρχουν και όλα τα δικαστικά έγγραφα τα οποία αφορούν τους δικαστικούς αγώνες που έγιναν κυρίως από τον αδερφό τον Δημήτριο κατά του Δημοσίου, γιατί το ορφανοτροφείο 2 μήνες μετά από τον θάνατό του δημεύτηκε και κατασχέθηκε από το Δημόσιο, χωρίς το Δημόσιο να έχει τέτοιο δικαίωμα, γιατί το ορφανοτροφείο είχε κτιστεί με χρήματα ιδιωτών, τα οποία είναι καταγεγραμμένα, και μάλιστα ο Καΐρης είχε εκδώσει και 2 φυλάδια με λεπτομέρειες με όλες τις συνεισφορές αυτών των ανθρώπων σαν ένδειξη ευγνωμοσύνης, για να μείνουν στην ιστορία ότι αυτοί οι άνθρωποι βοήθησαν το κτίσιμο του ορφανοτροφείου, και επίσης με χρήματα του Δημητρίου. Παρ' όλα αυτά, δημεύτηκε από το Δημόσιο, ξεκίνησαν πολυετείς αγώνες από το 1853 μέχρι το 1861, η οικογένεια έχασε, το ορφανοτροφείο περιήλθε στο Δημόσιο και βέβαια πλέον ήταν και η οριστική οικονομική καταστροφή του Δημήτρου και όλης της οικογένειας. Έτσι το ορφανοτροφείο είναι γνωστό στη συνέχεια ότι έγινε δημοτικό σχολείο κλπ. Και δυστυχώς το 1940, παρότι είχε κηρυχθεί διατηρηταίο, γκρεμίστηκε. Στο αρχείο όμως, εκτός από τα συγγράμματα και όλα αυτά τα έγγραφα για τον Καΐρη, υπάρχουν και έργα της Ευανθίας Καΐρη, αυτής της σπουδαίας γυναικείας προσωπικότητας, η οποία μπορεί να έζησε στη σκιά του Θεόφιλου, αλλά πραγματικά ήταν μια γυναικεία προσωπικότητα που άφησε ένα έργο διακριτικό μεν, αλλά άφησε το αποτύπωμά της στην ιστορία. Ανάμεσα λοιπόν στα σημαντικά έργα που έκανε και στις μεταφράσεις, γιατί ήταν μια πρικισμένη προσωπικότητα και ίσως κάποια στιγμή μας δοθεί ευκαιρία να μιλήσουμε και για την Ευανθία, έχει 2 σπουδαία έργα. Τα χειρόγραφα φυλάσσονται στο αρχείο. Είναι η περίφημη επιστολή προς Φιλελληνίδες, σημαντικό έργο και δυνατό, δεδομένου ότι μια γυναίκα του 1825, την εποχή που οι γυναίκες δεν ξέρουν σχεδόν να διαβάζουν, εκείνη παίρνει το θάρρος, γράφει μια επιστολή με την οποία κατακεραυνώνει τους ξένους για την αδιαφορία τους για τον αγώνα στον ελληνικό λαό, και τη στέλνει στις γυναικείες οργανώσεις της Ευρώπης και της Αμερικής, και όχι μόνο γράφει την επιστολή, αλλά πείθηκε 31 γυναίκες ελληνίδες
πάρα πολύ σημαντικό και εκείνο, για εκείνη την εποχή, να συνυπογράψουν την επιστολή. Και το άλλο είναι το έργο της Ονικήρωτου, που επίσης υπάρχει στο αρχείο και εκτίθεται στην έκθεση, περίφημο θεατρικό έργο, το οποίο και αυτό έχει την πολιτική του σημασία. Αυτά ήθελα να σας πω. Συγγνώμη αν σας κούρασα. Μερικές φορές παρασύρωμαι λίγο παραπάνω, γιατί για μένα, ξέρετε, ο Θεόφιλος Καΐρης και η Ευανθία και το αρχείο είναι κάτι προσωπικό και με συγκινεί, γιατί κάποια από αυτά τα πράγματα τα έχω μάθει από τη γιαγιά μου τη Σοφία, την οποία την πρόλαβε και η οποία μου μετέφερε πάρα πολλά πράγματα, και είναι εκείνη η οποία έσωσε το αρχείο όταν έφυγε από την Άνδρο το 1923-24, και γι' αυτό το λόγο για μένα όλα αυτά είναι κάτι παραπάνω. Ευχαριστώ πολύ.